Ισχυροί νοτιάδες, αύξηση θερμοκρασίας και παρουσία αφρικανικής σκόνης, το σκηνικό του καιρού στο νησί μας, το οποίο όμως δεν επηρέασε τα σχέδια αρκετών Ηρακλειωτών για βουτιές σε κοντινές παραλίες. Μισκούλα, καλή παρέα. Πότε πίνει και καμιά ρακή. Πιστεύω θα ανοίξει ο καιρός και θα κατέβει ο κόσμος. Ο διπλανός ανοίξει όπου να είναι. Θα στρώσει λέει τις καρέκλες στις ξαπλωτούρες 15 Απρίλη και θα περνούμε ωραία εδώ. Πάσχα, εδώ θα την κάνουμε το Πάσχα. Πού να πάμε, αφού δεν ανοίγουν τίποτα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Το χειμώνα η θάλασσα είναι καλύτερη. Το καλοκαίρι δεν είναι θάλασσα. Σε πολλά σημεία η παραλία δεν έχει καθαριστεί. Υπάρχουν πολλά σκουπίδια. Είναι απαράδεκτο να μπαίνουν μέσα. Κόσμος τώρα από μέσα βγάλαμε μπουκάλια. Σκουπίδια, ό,τι τα πετάνε, παρόλο που τα σκουπίδια είναι κοντά. Αυτή είναι μια καλή, κακή συνήθεια του Έλληνα. Είναι μια ανάσα. Είναι μια ανάσα και πρέπει να την πάρει ο κόσμος γιατί την έχει ανάγκη. Εσείς ήρθατε για βόλτα, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Κυρίως για σύνοδος. Η γυναίκα δηλαδή κάνει μπάνιο, ε. Ναι, ναι. Εσείς πώς δεν μπαίνετε μέσα? Εγώ είμαι στο ρητό κάθε πράγμα στον καιρό του. Και τον Αύγουστο στα Βίλια. Και πώς ήταν η θάλασσα? Είναι σαν να είναι Μάιος. Η θάλασσα είναι ωραία, να έχεις όρεξη να έρθεις. Εδώ ξεχνιέται ο κόσμος. Εδώ ξεχνιέται. Δεν είχε πάει ούτε καφενείο, υπάρχει ούτε τίποτα. Αλλά πάρεις ένα καφέ, το πάρεις όρθιος, λες είσαι κρατούμενος. Κατάλαβες. Καφεδάκι και μπανάκι, ε. Καφέ και μπάνιο και καλή ψυχολογία να έχουν. Και να έχουμε υγεία όλοι και καλή ανάσταση. Στιγμές χαλάρωσης στην παραλία της Αμουδάρας κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός με τους λουόμενους να σχολιάζουν τις εξελίξεις με το κορονοϊό, κάνοντας παράλληλα εκτιμήσεις εν ώψη του Πάσχα. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Πρέπει να προσέχουμε. Εμείς εδώ βέβαια εντάξει, κρατάμε τις αποστάσεις, κάνουμε τον μπάνιο μας κάθε μέρα, δεν κρυώνουμε. Τα υπόλοιπα εντάξει, πιστεύω πρέπει να κάνουμε όλο το εμβόλιο. Εγώ ήδη έκανα την πρώτη δόση. Ενώ στο Πάσχα νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή, διότι όπως το περάσαμε και πέρυσι, θα το περάσουμε και φέτος. Δεν νομίζω να αλλάξει τίποτα. Δεν νομίζω να αλλάξει τίποτα για το Πάσχα. Σε αντίθεση με τις παραλίες, η κίνηση ήταν αυξημένη στην περιοχή του Καράβολα, όπου αρκετοί πολίτες κατέβηκαν για βόλτα και για σωματική άσκηση, ενώ αντίστοιχες ήταν οι εικόνες και στα ενετικά τείχη. Η βόλτα βοηθάει έστω και λίγο αέρα στη θάλασσα, αλλά πάλι είμαστε, ξέρουμε ότι πάλι είμαστε στο σπίτι, πάλι δεν έχουμε μια ελπίδα. Εν ώψη του Πάσχα τα ίδια, καραντίνα, στο σπίτι, ψήσιμο. Να κάνουμε ένα βήμα καλύτερο για εμάς, ο ένας για τον άλλο με λίγα λόγια. Λείπει πιο πολύ στους νέους. Η διασκέδαση και πιο πολύ, ξέρω εγώ, η δουλειά. Να δουλεύει ένας νέος θέλει. Μια χαρά. Καλύτερα είναι τα πράγματα. Βγήκαμε εδώ πέρα με το μωρό να περπατήσουμε λίγο, γιατί με την καραντίνα έχουμε πάρει πάρα πολλά κιλά, οπότε που θέλουμε να τα χάσουμε. Ναι, γυμναστική λοιπόν. Και γυμναστική και μπασκετάκι με τον Ανιτζό, οπότε εντάξει, πάλι προσπαθούμε.